Έχετε. Πώς θα πάτε στα γυρίσματα? Χάλια. Τι, υπάρχουν στιγμές που βαριέστε? Και ο ένας τον άλλον βαριέστε? Κοίταξε. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πού κολλάτε και πού δεν κολλάτε? Πρώτον, γιατί δεν βαριόμαστε. Ναι. Χάλια, γιατί δεν τζακωνόμαστε. Ναι. Χάλια, γιατί είμαστε πολύ ιδιότροποι στα γυρίσματα. Φωνάζουμε. Εγώ έχω ακούσει ότι ο Νίκος είναι λίγο κλειστός. Εσένα σε έχει δυσκολέψει. Άντε καλέ. Μια χαρά άνθρωπος. Γιατί σε παρουσιάζουν κλειστό άνθρωπο? Είναι. Δεν είναι, είναι. Εντάξει. Τι, επειδή έχουμε συνηθίσει ένα χαϊχούι, ας πούμε, γενικότερα. Ναι, το χαϊχούι δεν είναι κάτι που μου πάει έτσι σε εκπομπές και ζωντας στη ζωή μου, μια χαρά μέσα στη σάχλα έχουμε. Α, ναι. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το βγάζεις και στον αέρα. Α, δεν συμφωνώ. Δηλαδή, το ότι είμαι κλειστός, δεν συμφωνείς. Όχι, θέλω να βλέπω να βγάζουν αυτό που είναι και πίσω. Με βοητεύει αυτό που βλέπω πολλές φορές σε προσωπικότητες διάστημα. Την κατάλληλη στιγμή όμως, όχι. Πιστεύω ότι αλλιώς είσαι με ανθρώπους δικού σου, στο προσωπικό σου χώρο και αλλιώς παίζει με κάποιους ανθρώπους. Εννοείται. Σαφώς ο Νίκος έχει μεγάλη διαφορά με τους φίλους και με αυτούς που ξαφνικά γνωρίζει. Άλλοι δεν έχουν ιδέα, έχουν την άνεση, κατευθείαν να γίνονται φίλοι. Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτή η διαφορά. Ναι. Θα θέλατε να συνεχίσετε μαζί, να δουλέψετε. Εγώ ναι. Και στο μέλλον και μελλοντικά. Γιατί ξέρετε, συνηθίζουμε ζευγάρια πετυχημένα που κάνουν τον κύκλο τους και μετά. Ω, μακάρι. Ναι, κάτι, αφόρμητη. Μακάρι, έχει, πώς νιώθεις μητέρα, είσαι 6 μηνών, δεν φαίνεται, ναι. Είσαι γλυκίδα, υπέροχη. Ναι, ναι. Πώς φλωτσάει, πώς πάει? Πάρα πολύ. Ολοκληρώνεις φωτογραφίες κάνουμε. Το μωρό μου. Είναι κοριτσάκι ή αγοράκι? Ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί είναι η στάση τέτοια που δεν μας διευκολύνει. Αν είναι δύσκολο, παιδί. Αν είναι κοριτσάκι, θα το στείλει διαφορά. Βέβαια. Σίγουρα. Κατάλαβα. Μία τελευταία ερώτηση. Που είναι τα όνειρά σας για τον καθένα. Σίγουρα υπάρχει κάτι που ονειρεύεσαι. Κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει. Κάτι που λείπει ακόμη. Για Δελίνα. Δύσκολη ερώτηση. Δεν λέω όνειρα. Ξέρεις, ρωτάς κάτι το οποίο το απαντάω πολύ συχνά. Δεν λέω τα όνειρά μου. Δεν θέλεις. Υπάρχουν όμως. Άπειρα. Τι, άμα δεν ονειρευόμαστε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν θες ούτε κάποιο άμεσο. Ένα έτσι, απλό. Όχι μεγάλο επίβολο. Τι, όχι, δεν μπορώ να έχω όνειρα. Από τη στιγμή που είμαι μαμά, μεγαλύτερο όνειρο δεν υπάρχει. Ωραίο. Και εσύ, Νίκο? Εγώ δεν κάνω πια όνειρα. Μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ξαναρχούν να κάνουν όνειρα. Ναι, εγώ δεν κάνω πια όνειρα. Το μόνο που εύχομαι στον εαυτό μου είναι να είμαι καλά και να πηγαίνει και η δουλειά μου καλά. Να ζεις το σήμερα. Ναι. Και πάμε τώρα στην εξέλιξη του σύριαλ. Διότι υπάρχει ένα 50, 60, πόσο είναι, σας έχει. Πώς σας φαίνεται όταν βλέπετε αυτά τα νούμερα, όταν την άλλη μέρα βγαίνουν οι τηλεθεάσεις και βλέπετε εσείς αυτά τα αστρονομικά νούμερα? Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με αυτά. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω, αλλά όταν ακούω ότι πήγε πάρα πολύ καλά, φυσικά χαίρομαι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι που έχουμε ετοιμάσει για τους δύο ξένους. Να σε πάει τώρα. Έτσι τώρα. Εσύ που είσαι σεξ σύμβολ, σε ενοχλεί. Είναι η στάρ του καναλιού της. Βγαίνει στον αέρα στις 10 το πρωί. Μια στάρ της πρωινής ζώνης. Και φυσικά έχει αντιπάλους τον Γιώργο, την Ελένη, την Κατερίνα, την Εύη. Ήδη όμως διότι περάνω, γιατί στο βάθος ξέρει ότι είναι η καλύτερη. Πρωινό χωρίς ξανθιά γίνεται? Δεν το έχω δει ακόμα. Την οπτικό αντίπαλο. Όλους. Έχει αντιπάλους όλο το ελληνικό θέατρο. Γνωρίζει ότι δικές του τραγωδίες θα αλλάξουν το ρου της ιστορίας της επιδάβλου. Ωστόσο συμβιβάζεται. Σε ποιο έργο θα ήθελα να παίξει ο Κωνσταντίνος με την Αρίνα? Ο Κωνσταντίνος με την Αρίνα. Αχ, αυτή η γυναίκα μου. Τι τους δένει, το μίσος. Τι τους χωρίζει, η αγάπη. Ό,τι άλλωστε συμβαίνει και στη ζωή. Καταστρέφουμε ό,τι αγαπάμε για να αγαπήσουμε τελικά ό,τι προηγουμένως έχουμε καταστρέψει. Μου λέγες αλήθεια. Φυσικά και έλεγα την αλήθεια. Ούτε σε ήθελα, ούτε σε θέλω. Ποια είναι η στεγή της πετυχημένης σχέσης? Δεν υπάρχει. Όταν θέλεις να βρεις κάτι, αυτό τελικά βρίσκεις. Αυτό που σου αξίζει, αυτό έχεις. Και αν υπήρχε η συνταγή πετυχημένες σχέσεις, όλοι οι άνθρωποι ήταν μια χαρά. Κυρία Τέρι! Ωραία, η κυρία Μαρίνα! Κυρία Μαρίνα, καλημέρα σας! Γεια σας, εκεί βγες... Όχι, πάντα, ναι, δεν είμαστε Μαρίνα, καλά και να περνάει τις ώρες της στη φυλακή που θα πάει εντός ολίγου. Αυτή είναι η Μανούλα. Η Μανούλα θέλει να τους δει μια μέρα παντρεμένους. Αυτό είναι το όνειρο κάθε Μανούλας. Αρκεί φυσικά η νύφη να βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Ποια είναι η συνταγή της πετυχημένης Μανούλας? Να ελέγχει το σύμπαν.
Παιδιά, νύφες, εγγόνιες, συμπεθέρες. Έχετε γνωρίσει πολλές μανούλες μέσα στην Ίντριγκα. Α, βέβαια. Άπειρες. Να και η Φλόρα, μια γυναίκα του σπιτιού με άποψη. Έχει αναπτύξει σχέση αγάπης και μίσους με την οικογένεια Μαρκορά. Ο προορισμός της γυναίκας είναι ο γάμος. Η γυναίκα χρειάζεται στεφάνι. Και ο νεκρός επίσης. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Αυτές οι δύο οι γυναίκες έχουν και μια μεγάλη αγάπη στο βάθος. Έχουν μια τρυφεράδα και συνδέει και η αγάπη για αυτό το αγόρι που η μία το έχει μεγαλώσει, η άλλη το έχει γεννήσει. Αυτός είναι ο Τόλης, φίλος και συνεργάτης της Μαρίνας αλλά και του Κωνσταντίνου. Πονόψυχος αλλά και νευρικός. Ενίοτε τους κρατάει το φανάρι. Πόσο βαρύ είναι ένα φανάρι? Άμα αγαπάς τους φίλους σου και θες να τους βλέπεις μαζί, δεν είναι παρήρηση. Το κάνεις και εσύ. Ας που είσαι κερδισμένος μερικές φορές. Αν έγραφτε εσείς το σενάριο, τι θα κάνατε? Εγώ θα μας πάντρευα. Κι εγώ, κι εγώ. Και τι θα θέλει ο κόσμος. Ναι, και γιατί όχι, δηλαδή. Έτσι πολύ απλά. Πολύ απλά και αφόρμητα, γιατί όχι. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας δω μαζί. Όσο κόσμος. Αλλά δεν ξέρω αν θα συμβεί. Δεν το ξέρουμε εμείς. Νομίζω ότι το ξέρει ούτε ο Αλέξανδρος ούτε ο Δημήτρης. Αφού υπάρχουν οι αρχισυντάκτρια, μου είπε η Μαρία ότι μάλλον θα είσαστε χωριστά. Ότι. Ναι, είμαστε ήδη χωριστά. Ότι δεν θα γίνετε ήδη χωριστά. Ναι, ότι θα βρείτε άλλους, ναι, αλλά... γιατέρι ο καθένας σας. Ναι. Σαν δεκανίκη όμως, στην ουσία. Ναι. Θα... ακόμη θα υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Μην μας πιέτε άλλο. Στη ζωή σου έρχονται κάποιοι άνθρωποι που δεν τους θέλεις ή δεν τους περιμένεις. Και τους έχεις για δεκανίκη, διότι αυτό που πραγματικά θέλεις δεν σου κάθεται. Και οι περισσότεροι δυστυχώς στην πραγματικότητα τους κρατάνε το δεκανίκη αντί να πολεμήσουν για τον μεγάλο τους έρωτα. Σωστά. Ποιον θα ήθελες?